Στην άλλη περίπτωση, στην Ιαπωνία, που και εκεί. Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες για το εργοστάσιο, για τον αντιδραστήρα του εργοστασίου Φουκουσίμα, ο οποίος αναμένεται να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή, καθώς το σύστημα ψήξης δεν λειτουργεί. Να πούμε ότι από τις 5 αντιδραστήρες, οι 3 έχουν βγει εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι υπερθερμαίνονται, οπότε πρέπει να βρεθεί λύση για το πώς θα ψυχθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στον αντιδραστήρα 1, στον οποίο σημειώθηκε χθες η έκρηξη, ήδη οι ειδικοί έχουν τοποθετήσει θαλασσινό νερό. Αλλά σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι ο πυρηνικός αυτός αντιδραστήρας δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον, οπότε αχρηστεύεται. Ήταν λοιπόν λύση απελπισίας. Να πούμε επίσης γενικότερα για τους αριθμούς που μας έρχονται από τα πρακτορία, ότι 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ ελέγχονται για ραδιενέργεια. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι χαμηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά. Γενικότερα έχουμε 1.300 νεκρούς επιβεβαιωμένους από τον σεισμό της Ιαπωνίας, 10.000 μόνο σε μία περιοχή, στην περιοχή Μιναμισανερίκου. Αν επιβεβαιωθεί λοιπόν αυτός ο αριθμός, θα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο θυμάτων σεισμού. 3 αεροπλανοφόρα έχουν ήδη φτάσει στην Ιαπωνία με όλα τα απαραίτητα, με ομάδες διάσωσης από όλο τον κόσμο. 70 κράτη έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες 40 ομάδες. Αναμένονται 100.000. Και να πούμε επίσης ότι όσον αφορά το πυρηνικό ατύχημα, ότι σε μια διαβάθμιση από το 4 μέχρι το 7, το πυρηνικό ατύχημα του Φουκουσίμα είναι στο νούμερο 4. Και πολλοί ειδικοί δεν το συγκρίνουν καν με το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, καθώς αυτό ήταν ένα πυρηνικό ατύχημα. Αυτό είναι ένα ατύχημα που προκάλεσε η ίδια η φύση λόγω του σεισμού και μάλιστα των μετασεισμών που προκλήθηκαν στην περιοχή. Του Τσέρνομπιλ πόσο το είχαν βαθμολογήσει? 7 ήταν στην τελική κλίμακα, ενώ αυτό είναι 4. Αυτό είναι 4. Απλά για να κάνουμε την σύγκριση, αυτό ήταν ένα πυρηνικό ατύχημα από ανθρώπινο λάθος, ενώ αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε είναι ένα ατύχημα που προκλήθηκε από την ίδια τη φύση λόγω του σεισμού. Και παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι είχαν πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, γιατί το εργοστάσιο αυτό ήταν με τις καλύτερες αντισεισμικές προδιαγραφές, δηλαδή ακόμα και αν το επίκεντρο του σεισμού ήταν κάτω από το εργοστάσιο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Απλά η εφεδρική μονάδα ψήξης δεν λειτουργήσε, Σπύρο. Ναι. Όλα δηλαδή ήταν εναντίον του. Ναι, ναι, ναι. Αυτό συνέβη. Ναι, είναι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε άλλα έτσι πολύπλοκα ατυχήματα, 2-3 πράγματα μαζί δεν πάνε καλά, δεν λειτουργούν. Συμπτώσεις αυτές και δημιουργούν αυτό το αποτέλεσμα. Και επίσης τέλος να σου πω ότι οι 3 μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ιαπωνίας, η Toyota, η Honda και η Nissan, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουν λόγω του σεισμού. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην μεταφορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Και ενώ πριν από λίγο είχαμε επίσης και δήλωση κυβερνητικού στελέχους που έλεγε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία διανύει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση εξαιτίας του σεισμού. Ξέρεις τι θα ήθελα, Ιουλία? Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας με τις ειδήσεις που έχεις από όλα τα πρακτορία, για να συνδεθούμε με τον κύριο Κατσαρό, τον επιστημονικό συνεργάτη του Δημόκρητου, ούτως ώστε και εσύ θα ήθελα να μας βοηθήσεις στη συζήτησή μας, λέγοντας κάποια στοιχεία, πληροφορίες, για να υποβάλουμε ερωτήματα στον κύριο Κατσαρό, για να δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Κατσαρέ. Καλημέρα, κύριε Μάλλη. Να δούμε λίγο ποια είναι η δική σας ανάγνωση σε αυτά που συμβαίνουν. Καταρχήν, κύριε Μάλλη, η δική μου η ανάγνωση βέβαια είναι ότι πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός. Όπως σωστά επισημάνθηκε και στο ρεπορτάζ, είναι ένα γεγονός που οφείλεται στη φύση, σε ένα σεισμό των 9 Ρίχτερ. Η μεγάλη πλειοψηφία των 50 πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ιαπωνία άντεξαν, αλλά στο συγκεκριμένο συγκρότημα ο αντιδραστήρας 1 ενεφάνισε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα ψήξης, οπωσδήποτε σοβαρό, και τώρα έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα και στον αντιδραστήρα 3, όπου το σύστημα ψήξης δεν λειτουργεί
αποτελεσματικά και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να επαναλάβουν, ελπίζω με επιτυχία, ό,τι έκαναν και για τον αντιδραστήρα, τον πρώτο αντιδραστήρα, δηλαδή μια ελεγχόμενη έκρηξη, έτσι ώστε να χαμηλώσει η πίεση και να, να αποφευχθεί ένα σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες επιστημονικές απόψεις που διατυπώνονται σε διεθνή πρακτορία, από ό,τι διαβάζω τα τηλεγραφήματά τους, ότι ναι. Τέλος πάντων δεν γνωρίζουμε και όλη την αλήθεια. Ακόμα υπάρχει μια ελεγχόμενη ροή πληροφοριών. Κύριε Μάλλη, έχετε πολύ δίκιο. Από την πρώτη στιγμή οι Ιαπωνικές αρχές δεν ήταν απόλυτα ειλικρινείς τόσο με τον πληθυσμό της χώρας τους όσο και με τα διεθνή πρακτορία και το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Στην αρχή ανέφεραν ότι υπήρχε στο νούμερο 1 είχε πέσει ένα κτίριο. Μετά ανέφεραν ότι έκαναν μια ελεγχόμενη έκρηξη. Στη συνέχεια είπαν και μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δεν είχε προσβληθεί κανένα άτομο από τη ραδιενέργεια. Κάποιοι όμως που εξετάστηκαν είδαν να έχουν απορροφήσει, να έχουν εκτεθεί σε σχετικά σοβαρή μορφή ραδιενέργειας. Διότι εδώ, κύριε Μάλλη, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι επιπτώσεις από αυτό το επίπεδο ραδιενέργειας που εμφανίζεται μέχρι τώρα δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά θα εμφανιστούν μετά από 5 ή 10 χρόνια με καρκίνο του θηρεοειδούς, με λευκαιμίες και άλλες σοβαρές μορφές καρκινομάτων. Επομένως είναι κάπως ανασυγητικό και πράγματι η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής τόσο με τους κατοίκους της όσο και με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που σταδιακά αναφέρει. Όπως σήμερα άρχισε να αναφέρει ότι και στο νούμερο 3 ναι μεν έχουν κλείσει όλοι τους αντιδραστήρες αλλά το σύστημα ψήξης δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει άλλη μια ελεγχόμενη έκρηξη στο συγκεκριμένο αντιδραστήρα νούμερο 3. Πόσο απήχε ή πόσο απέχει από το να εξελιχθεί αυτό το συμβάν που παρακολουθούμε στην Ιαπωνία από κατάσταση τύπου Τσέρνομπιλ? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, αφενός μεν γιατί πρόκειται για αντιδραστήρα διαφορετικού τύπου από εκείνο που υπήρχε στο Τσέρνομπιλ. Ο Τσέρνομπιλ λειτουργούσε η ράβδη ελέγχου με άνθρακα που αυτός προκάλεσε τη χημική έκρηξη και στη συνέχεια την περαιτέρω καταστροφή και επιπλέον ο αντιδραστήρας του Τσέρνομπιλ δεν είχε αυτό το κουβούκλιο, δεν είχε αυτό το χαλίβδινο κάλυμα το οποίο διαθέτουν οι αντιδραστήρες της Ιαπωνίας. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει ένα αντίστοιχο με εκείνο του Τσέρνομπιλ. Στη χειρότερη περίπτωση που λιώσει ο αντιδραστήρας τότε θα εκτεθούν στην περιοχή της Ιαπωνίας εκατομμύρια άνθρωποι σε διάφορα επίπεδα ραδιενέργειας που δεν μπορούν να προσδιοριστούν αυτή τη στιγμή λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω πότε, αν και δεν ξέρουμε τη δυναμική του συμβάντος, του γεγονότος, αλλά πότε προβλέπεται να υπάρχει ένας έλεγχος αυτής της κατάστασης? Αυτός ο έλεγχος οπωσδήποτε μέσα σε επόμενες 3 ή 4 ημέρες θα έχουμε οπωσδήποτε οριστικοποιηθεί τα γεγονότα που θα συμβούν. Διότι από τους 50 αντιδραστήρες που έχουν κλείσει μέχρι τώρα φαίνεται ότι στο σύνολό τους οι πυρηνικοί αντιδραστήρες καταρχήν όταν κλείνουν δεν σημαίνει ότι είναι όπως μια λάμπα που όταν κλείνουμε το φως υπάρχει και σκοτάδι. Εδώ παρόλο που έχουν κλείσει